η Δημοτική Ενότητα της Παμπότιδας και ο Κατσικάς. Ήταν ο επόμενος σταθμός το απόγευμα της Τετάρτης της παράταξης Ιωάννα 2023 με επικεφαλής και υποψήφια δήμαρχο Ιωαννίνων, την Τατιάνα Καλογιάννη, για την παρουσίαση του προγράμματος της Δημοτικής Ενότητας Παμπότιδας αλλά και των υποψηφίων δημοτικών και τοπικών συμβούλων. Η κυρία Καλογιάννη, ξεκινώντας την ομιλία της, υπογράμμισε πως η Δημοτική Ενότητα Παμπότιδας αποτελεί για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο το παραγωγικό επίκεντρο της γεωργικής παραγωγής αλλά και την επαγγελματική βάση πολλών επαγγελματιών της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κυρία Καλογιάννη ανέλησε τον σχεδιασμό της παράταξης για τις γενικές δράσεις για ολόκληρη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Παμπότιδας, καταλήγοντας τις ειδικές δράσεις αναδημοτική κοινότητα. Εμείς, η παράταξη Ιωάννα 2023, ως αυριανή δημοτική αρχή, και έχουμε αποτυπώσει τα προβλήματα και θέλουμε να τα λύσουμε και γνωρίζουμε τον τρόπο και εν τέλει μπορούμε να δώσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα στη Δημοτική Ενότητα Παμπότιδας και στο Δήμο Ιωαννινών. Η πρότασή μας λοιπόν, το σχέδιό μας υιοθετήθηκε με πλήρη γνώση των υφιστάμενων συνθηκών και με την υπευθυνότητα και τη σοβαρότητα που πρέπει να αντιμετωπίζεται ένας Δήμος, ο 10ος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας. Ειδικότερα για τις κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Παμπότιδας σχεδιάζουν για τον Κατσικά διάνοιξη κάθε του οδικού άξονα για τη σύνδεση του Κατσικά με την Εθνική Οδό Ιωαννίνων Άτας μέσω της Κοινότητας Ανατολής στην Αγία Σοφία και Ράχη Ξαμή. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κατσικάς και ολοκλήρωση της σύνδεσής της με τον παραλίμνιο ποδηλατόδρομο στη θέση της Τρίτης Γέφυρας. Για την Ανατολική, εργασίες συντήρησης του νεκροταφείου, διεύρυνση για τη μετατροπή και αξιοποίηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου ως ξενών. Για τη Βασιλική, συντήρηση κτηρίου παλιού σχολείου και πλήρης διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για την αξιοποίησή τους και ενσωμάτωσή τους στον τουρισμό χώρου City Break. Κατασκευή νέου οστεοφυλακίου. Για την Δαφνούλα, τουριστική προβολή με την ανάπτυξη της Χαράδρας Αράχθου από τη θέση εκτός και την ανάπτυξη δικτύου μονοπατιών σε συνεργασία βέβαια με την Ήπειρος ΑΕ για την ενσωμάτωσή του στον τουρισμό πόλης Σιντιμπρέη. Εγκατάσταση δικτύων πυροσβεστικών κουρνών και την προστασία. Για το Ρωσοφόρο, συντήρηση και κανονισμός της κεντρικής πλατείας. Επισκευή γέφυρας κλιματσίδα και καθαρισμός του ρέματος που διέρχεται κάτω από αυτή για την ενσωμάτωσή του πάλι στον τουρισμό πόλης Σιντιμπρέη. Μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την αποπεράτωση και αξιοποίηση του πνευματικού κέντρου και αποκατάσταση εγκαταστάσεων για την ίδρυψη του δροσοπολίου. Για την Ηλιόκαλη, συντήρηση του σχολείου και αξιοποίηση του δημοτικού κτηρίου, διαμόρφωση ισόβικο του και καθαρισμός της παραγγελματίας. Για την Καστρίτσα, ολοκληρωμένη ανάδειξη της αρχαίας Ακρόπολης Καστρίτσας, αξιοποίηση της αναρχητικής πίστας και ολοκλήρωση της πίστας μότοπρος, διερεύνηση σκοπιμότητας επαναλειτουργίας του παλιού λιμανιού και όλα αυτά πάλι για την ενσωμάτωσή τους στον τουρισμό πόλης Σιντιμπρέη. Για το Πουτσελιό, σχεδιασμός για την επέκταση της οδού Γεννηματά μέχρι τον κόμβο Πουτσελιού, εγγραφείο οδός και ανάδειξη της περιοχής Χάρη Πουτσελιού. Για την Κράψη, αποκατάσταση των βάθων της γέφυρας Κρυστάλλου Αράχθου που συνδέει το δροσοπόδιο με την Κράψη για την ασφαλή και απρόσκοπτη προσπέλαση στην Κράψη, ανάδειξη παραποτάμιας περιοχής μέσω δροσοπολίου, βελτίωση βατότητας δρόμου ανατολικής Κράψης. Για τους λοκάτες, διαμόρφωση εισόδου ποδιού, καθαρισμός των οδεμάτων, νέο οστεοφυλάκιο, αξιοποίηση του υπάρχου πλατάνια με αθλητικές και άλλες εγκαταστάσεις για να λειτουργήσει και πάλι όσο του πρέπει, βελτίωση του προγράμματος των δρομολογιών της αστικής κοινωνίας. Για τα Μουζακαία, ασφαλτώσωση δρόμου προς συνοικισμό Κυπαρίσι. Για την Πλατανιά, ολοκλήρωση αποκατάσταση και ανάπλαση της πλατείας, αντικατάσταση παλιού δικτύου ίδρυψης στον οικισμό Καραδίνου. Για τον Πλάτανο, συντήρηση και αξιοποίηση του παλιού καφενείου και ιατρείου,
και διερεύνηση όλων των προποθέσεων εκείνων για την ανέγερση νέου ιερού ναού σε συνεργασία βέβαια με την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνου. Και τέλος, για τον Καρπόπη, αποκατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου με ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίησή του, ανακατασκευή της στέγης του πνευματικού κέντρου και κατασκευή αποστρακιστικού δικτύου των εκπαιδευτών. Όλοι λοιπόν στην κάρτη για να μας δοθεί ισχυρή εντολή να εργαστούμε για έναν Δήμο όλων για όλους.